Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε, σεβαστοί εκπρόσωποι των πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών του τόπου μας, αντιπριτάνης, κοσμήτορες και μέλη της Συγκλήτου, κυρίες και κύριοι καθηγητές, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απόψε τιμά και τιμάται. Οι Πριτανικές Αρχές, η Σύγκλητος, σύμπαστα η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τιμούμε έναν όλος ξεχωριστό άνθρωπο, κληρικό, αγωνιστή, ακαδημαϊκό, ιεραπόστολο. Έναν άνθρωπο του λόγου και της πράξης, μία μορφή του πνεύματος και της δράσης, έναν κήρυκα της σύνεσης και της παρέμβασης. Και θεωρούμε πως τιμόμεθα για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Διότι απονέμουμε την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος του Χρυσού Αριστοτέλη σε μια προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία, η οποία με τον λόγο και το έργο της περιποιεί εξαίρετα τιμή στην πατρίδα μας, την Εκκλησία μας και την ακαδημαϊκή κοινότητα του τόπου μας. Ο Χρυσός Αριστοτέλης απονέμεται σε προσωπικότητες με διεθνή αποδοχή και αναγνώριση, με σημαντική προσφορά στην ανθρωπότητα και τον Ελληνισμό. Μέχρι σήμερα, το βαρύτιμο μετάλλιο έχει επιδοθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο το 1997, στον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο το 2000, στον Εμμανουήλ Πριαρά το 2006 και στον Βασίλειο Σκουρή το 2009. Εμείς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι μακαριότατε γνωρίζουμε καλά τις παγίδες της εσωστρέφειας, ενδημικές στην κοινότητά μας. Γνωρίζουμε πόσο εύκολα ο ακαδημαϊκός μας μικρόκοσμος μπορεί να εκλειθεί ως το κοινωνικό όλο και να αποκοπούμε έτσι από τα προβλήματα της εποχής και των συνανθρώπων μας. Γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσει